Εμπεγμό από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της εταιρείας καταγγέλουν οι τεφτλοπαραγωγοί της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη των γραφείων της διοίκησης της εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι τεφτλοπαραγωγοί διεκδικούν 10,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τους οφείλεται για την ποσότητα τεφτλων που παρέδωσαν το 2017. Μας έχουν υποσχεθεί από τον προηγούμενο Νοέμβριο ότι θα μας πληρώσουν και εμείς είμαστε ακόμα απείρωτοι. Συγκεκριμένα, στις αρχές Δεκεμβρίου ο κύριος Χαρίτσης μας υποσχέθηκε ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μας το έδαινε άμεσα, δεν το πήραμε. Από εκεί και πέρα η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μας έχει τάξει ότι θα κάνουμε γλυκά Χριστούγεννα, τα οποία δεν τα κάναμε, ούτε γλυκή πρωτοχρονιά κάναμε, φύγαμε από τις γιορτές από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα ακόμα είμαστε απλήρωτοι. Οι τεφτλοπαραγωγοί χτυπάνε καμπανάκι, καθώς όπως λένε υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η καλλιεργητική χρονιά. Οι ίδιοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή μαζί με άλλους αγρότες στον αρμόδιο Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την Αγκρότικα. Και η κυβέρνηση και ο Υπουργός και ο κύριος Πρωθυπουργός προσωπικά είχαμε πάει στο Υπουργείο το καλοκαίρι και μας διαβεβαίωνε ότι θα μας πλήρωνε μέχρι τέλος του χρόνου. Θα κάναμε γλυκά Χριστούγεννα τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ. Και έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Έχουμε κοπεί τιμολόγια, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε φορολογίες να πληρώσουμε, έχουμε πληρώσει το ΦΠΑ και οποία δεν είμαστε απλήρωτοι. Για την παραγωγή την ίδια είναι τα φόπλακα πλέον για τη βιομηχανία. Είμαστε σε περίοδο σποράς. Θα πρέπει τώρα να έχουμε ξεκινήσει να σπέρνουμε τέφλα. Είμαστε απλήρωτοι. Το πρόβλημα είναι ότι θα φύγει η καλλιέργεια έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα από τη χώρα μας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα. Το 2017 σπάρθηκαν 62.000 τρέματα με τέφτλα στη χώρα, ενώ η περίοδος καλλιέργειας του προϊόντος ξεκινά αρχές Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου.